σε πάρα πολύ αντίξωες προεκλογικές συνθήκες, δώσαμε όλοι μαζί έναν ευθύ και ειλικρινή αγώνα για να κρατήσουμε την παράταξη όρθια. Και το καταφέραμε κόντρα στο διχασμό και στην υπονόμευση. Μπορέσαμε και δεν απαξιώσαμε την παράταξη, παρότι το εκλογικό αποτέλεσμα είναι αρκετά μικρό. Εγώ προσωπικά, τιμώντας την εμπιστοσύνη των Κορίνθιων πολιτών, υπόσχομαι να είμαι και πάλι παρούσα στις πολιτικές εξελίξεις και στις κοινωνικές μάχες της Κορινθίας. Το ενδιαφέρον μου θα είναι πάντα να κυβερνηθεί η χώρα με αξιοπιστία, να δίνονται λύσεις στα προβλήματα των πολιτών και η χώρα να είναι σταθερά προσανατολισμένη στην ευρωπαϊκή της πορεία. Εντυπωσιακό το ποσοστό που λάβατε σαν Κατερίνα Φαρμάκη, σαν Πασόκ, πολύ χαμηλά. Άμα ήσασταν σε κάποιο από τα άλλα κόμματα της τριάδας, θα ήσασταν βουλευτής αυτή τη στιγμή. Κύριε Τσαρμπέ, έτσι όπως διαμορφώθηκαν τα πράγματα, το λιγότερο το οποίο με απασχόλησε ήταν η προσωπική καταγραφή σταυρών. Συνομίλησα με πολλούς Κορίνθιους πολίτες, σε πολλά χωριά της Κορινθίας. Το ζήτημα ήταν να κρατηθεί η παράταξη. Το ζήτημα ήταν να αναλυθούν οι πολιτικές επιλογές που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Η επιλογή μας να κρατήσουμε ψηλά την ευθύνη, να πάρουμε ευθύνες σχετικά με το να μην χρεοκοπήσει η χώρα, οι επιλογές μας να είμαστε συνεπείς σε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, αυτές που θα έφερναν πάλι τη χώρα μας σε αξιόπιστη θέση απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους. Αφήνοντας τον Πασόκ στην άκρη, να μιλήσουμε προσωπικά για την Κατερίνα τη Φαρμάκη. Ήταν δικαίωση αυτή η ψήφη που πήρε? Βλέπαμε μαυρίστε τους, βλέπαμε αυτοί μπήκανε μπροστά στο ΔΕΔΕ, βλέπαμε διάφορα προεκλογικά. Μέχρι και δικαστήριο υπήρχε προεκλογικά, εν καιρό προεκλογικής εκστρατείας. Κύριε Τσαρμπέ, νομίζω τοποθετήθηκα. Με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα η παράταξη. Απάντησα σε όλους αυτούς οι οποίοι προεκλογικά ανάρτησαν δυσφημιστικά δημοσιεύματα για μένα, με την επιλογή μου να είμαι κοντά στους Κορίνθιους πολίτες, να αναλύω τις επιλογές της παράταξης, να είμαι πάντα ευθύς και ειλικρινής, να υποστηρίζω ότι σήμερα η χώρα χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας. Και αλλαγή νοοτροπίας και από τα στελέχη από άκρους άκρου της Κορινθίας και της Ελλάδας θέλω να πω, προκειμένου να κτίσουμε ξανά μια παράταξη, μια παράταξη που έδωσε πάρα πολλά στη νεότερη Ελλάδα και μια παράταξη που πιστεύω ότι έχει ακόμα προορισμό να διαμορφώσει τις πολιτικές επιλογές για την επόμενη μέρα της Ελλάδας. Υπάρχει πιθανότητα να ξαναδούμε ενωμένο το ΠΑΣΟΚ? Σημαντικά Ας στελέχη και μην ιστορικά πάρουμε... στελέχη έχουν πάει και στο κίνημα. Ας μην αποφασίσουμε κάτι εν θερμό. Εγώ πιστεύω ότι λάθη έχουν γίνει από όλες τις πλευρές. Ας συναντηθούμε όλοι όσοι πιστεύουμε στις κοινές ιδέες και στις αξίες της δημοκρατικής παράταξης, όσοι αποδεχόμαστε τις ευθύνες που πήρε αυτή η παράταξη και την απόφασή μας να στηρίξουμε την επιλογή μας ότι αυτή η παράταξη πρέπει να μείνει για να προσφέρει στην Ελλάδα και πιστεύω θα βρούμε τον κοινό δρόμο. Συνέδριο πότε θα γίνει? Νομίζω ότι το προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Βενιζέλος, δεν ξέρω ακριβώς πότε θα γίνει. Μήπως αφήνετε και λίγο χρόνο για να δούνε ο κόσμος του Πασόκ, γιατί ας μην κρυβόμαστε, ο κόσμος του Πασόκ ψήφισε. Όταν πέφτουν φρούρια όπως η Αχαΐα, όπως η Κρήτη και πηγαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσμος του Πασόκ ήταν αυτοί. Μήπως περιμένετε να απογοητευτούν από τις κινήσεις της κυβέρνησης για να πάτε σε ένα συνέδριο με μεγαλύτερη συμμετοχή? Εγώ πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε δυσανάλογα τις ευθύνες τις οποίες πήρε. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας. Βεβαίως έχουμε μεγάλη συμμετοχή στο τι έγινε στη νεότερη Ελλάδα, αλλά όχι μόνο εμείς. Εμείς τουλάχιστον έχουμε συμμετοχή και στα πολύ θετικά τα οποία έγιναν. Απ' την άλλη πλευρά, μας τιμώρησαν οι Έλληνες πολίτες μόνο και μόνο γιατί τις στιγμές εκείνες τις πολύ δύσκολες του 2010, η απόφαση της κυβέρνησής μας ήταν ότι να σηκώσουμε το βάρος μόνοι μας. Το ότι επιλέξαμε να μην χρεοκοπήσει η χώρα και να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο το οποίο έδωσε πραγματικά αποτελέσματα και με βάση αυτό το πλαίσιο
πορεύτηκαν και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πληρώσουμε όλο αυτό το βάρος εμείς μόνο. Σας τιμωρήσανε και γιατί δεν καταπολεμήσατε τη διαφθορά, σας τιμωρήσανε και γιατί δεν πατάξετε για τη γραφειοκρατία, σας τιμωρήσανε που δεν φτιάξετε και ένα πλαίσιο για να έρθουν επενδύσεις. Δεν ήταν μόνο ότι το κόστος επειδή μπήκατε στα δύσκολα μπροστά. Πιστεύω ότι οι αλλαγές στην Ελλάδα χρειάζονται ευρύτερη πολιτική και κοινωνική συνένεση. Ένα κόμμα μόνο του δεν μπορεί να τις βγάλει πέρα. Αυτό έχει αποδειχθεί διαχρονικά και πιστεύω ότι θα αποδειχθεί και τώρα με την καινούργια κυβέρνηση. Και η τελευταία ερώτηση, πώς κρίνετε τις πρώτες κινήσεις της νέας κυβέρνησης? Είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε και δεν θέλω να σταθώ στα παραπολιτικά. Θέλω να την κρίνω με βάση τις πολιτικές κινήσεις και με συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία θα φέρει. Ελπίζω μόνο και εύχομαι να μην προδώσει τις προσδοκίες, τις μεγάλες προσδοκίες τις οποίες, για τις οποίες τη ψήφισαν οι Έλληνες πολίτες. Το Υπουργικό Συμβούλιο, τους ανθρώπους που υπουργοποιήθηκαν, πώς τους βλέπετε, γιατί τους έχετε γνωρίσει περισσότερο στη Βουλή? Νομίζω η μεγάλη πλειοψηφία, το 90% δεν έχει κάποια κυβερνητική εμπειρία. Περιμένω να δω πώς ακριβώς θα λειτουργήσουν στα κυβερνητικά τους καθήκοντα. Εκείνο το οποίο θέλω να πω, ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα χρειάζεται να προχωρήσουμε σε αλλαγές. Δεν χρειάζεται να φέρουμε τα πάνω κάτω. Αυτό δεν συμβαίνει σε κανένα κράτος. Όλα τα κράτη έχουν συνέχεια και πάνω σε θεσμούς βασίζουν την αξιοπιστία τους και την πρόοδό τους. Εμείς δεν χρειάζεται κάθε φορά που αναλαμβάνει μια καινούργια κυβέρνηση να ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Είναι βήματα προς τα πίσω τα οποία στοιχίζουν σε όλους μας.